Προέκταση των χεριών έχουν γίνει πλέον για τους πολίτες στα smartphones, ενώ με κάθε νέα έκδοση που κυκλοφορεί γίνονται όλο και πιο ισχυρά και ολοκληρωμένα. Όπως γίνεται κατανοητό, αυτό οδηγεί τόσο σε αύξηση των χρηστών, όσο και σε αύξηση του καθημερινού χρόνου χρήσης της οθόνης. Αποτέλεσμα, οι πολίτες να βρίσκονται σε ένα συνεχές σκρολάρισμα, αναλόγως φυσικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις εφαρμογές ή τις ιστοσελίδες που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά τους. Πόσες ώρες περνάς την ημέρα στο κινητό σου? 8 τουλάχιστον. 8 ώρες, δεν είναι πολύ. Κατάω. Δεν μπορώ να τα αφήσω από το χέρι μου. Πλέον όλες οι εφαρμογές είναι στα κινητά, έτσι. Τα πάντα. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς το κινητό? Όχι, γίνει ένα με τον εαυτό σου. Όσο προλαβαίνω κι εγώ, είμαστε στην τεχνολογία πλέον. Ναι, περνάμε αρκετές ώρες. Έχει γίνει θυσμός, έτσι. Εντάξει. Σε μένα προσωπικά όχι πάρα πολύ, αλλά σε πολύ κόσμο έχει γίνει, ειδικά στα πιο μικρά παιδιά, πάρα πολύ. Σύμφωνα με αναλυτική έρευνα, ο μέσος άνθρωπος ξοδεύει 3 ώρες και 15 λεπτά στο τηλέφωνο του κάθε μέρα, ενώ ένας στους 5 χρήστες smartphone ξοδεύει πάνω από 4,5 ώρες κατά μέσο όρο στο τηλέφωνο του ημερησίως. Στη χώρα μας, ο χρόνος σκρολαρίσματος είναι 2 ώρες και 37 λεπτά κατά μέσο όρο, με τη γενιά Zenders να κατέχει την πρωτιά στην κατάταξη, σημειώνοντας 76,3% στη χρήση, την ώρα που οι Millennials είναι στη δεύτερη θέση με 67,3% της χρήσης. Περνάτε πολλές ώρες στο κινητό σας? Ναι, πολλές. Είναι βλαβερά όμως για την ηλικία. Ναι. Σωστό. Όλες οι εφαρμογές είναι εκεί. Τώρα πια έχει μπει και τα καλά στη ζωή μας το κινητό, το ίντερνετ. Όλα τα πράγματα ξεκινάνε από εκεί και τελειώνουν εκεί τώρα πια, δυστυχώς. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν τεράστιο μέρος της κρίσης, τόσο των smartphones όσο και του διαδικτύου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο κύριος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης είναι η πλήξη κατά 51,8%, ενώ άλλοι λόγοι χρήσης είναι η περιέργεια στο 18,6%, η ενημέρωση στο 16%, η μοναξιά στο 9,4%, η ανάγκη και η εργασία κατά 3,8% και η σκοπή υγείας στο 0,4%. Εγώ 6-7 ώρες, καμιά φορά 8. 8 ώρες στο κινητό? Ναι. Γιατί τόσο πολύ? Γιατί είναι αράστια, γι' αυτό. Πλέον όλες οι εφαρμογές είναι στα κινητά, έτσι. Ναι. Το ξέρετε όμως ότι πλέον είναι και λίγο βλαβερά για την υγεία μας? Το ξέρω. Είναι πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι βλαβερό ή όχι, αλλά δεν είμαι στις business πλέον. Και κατά συνέπεια το έχουμε βγάλει σε παρενέργεια λίγο. Το χρησιμοποιείτε μόνο για την ανάγκη? Όχι, για ανάγκες. Οτιδήποτε. Τηλεφωνήσουμε κάπου για κανένα επεισόδιο κτλ. Περίπου 1 στους 10 ανθρώπους πιστεύει ότι ο χρόνος χρήσης έχει θετική επίδραση στην ψυχική του υγεία. Ενώ αντίθετα, το 68,6% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο χρόνος της οθόνης τους επηρεάζει αρνητικά. Η ίδια μελέτη δείχνει και το ποια αρνητικά συνδέουν με το χρόνο στην οθόνη και η απάντηση με το υψηλότερο ποσοστό ήταν η καταπώνηση των ματιών. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις είναι το να επηρεάζεται η εργασιακή τους ικανότητα και η δυσκολία στο να παραμένουν συγκεντρωμένοι. Περνάμε πολλές ώρες στο κινητό καθημερινά? Δυστυχώς, ευτυχώς θα πω, είναι πολλές οι ώρες που σπαταλάμε για social και τα σχετικά. Δυστυχώς θα πω τελικά. Είσαι αρκετές ώρες καθημερινά στο κινητό σου? Είμαι αρκετές ώρες, ναι, αλλά κυρίως λόγω δουλειάς. Δηλαδή είναι αναγκαίο κακό πλέον, θεωρώ.